Γεια σας, λέγομαι Ριζάουγλου Σαμιχά, έχω παραπληγία Α6-Α7. Με την κρίση τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα τα οποία αυτά μας έχουν επηρεάσει στην υγεία μας. Έχουν αρκετές περικοπές στα είδη τους καθετήρες, φάρμακα, ιατρική περιθάλψη, φυσικοθεραπείες έχουν κοπεί. Αναγκάζεστε να βάζετε χρήματα από την τσέπη σας για να καλύψετε κάποια από αυτά. Ή κόψατε. Εγώ βασικά δεν έχω βάλει λεφτά από την τσέπη μου για καφετήρες, ουροσυλλέκτες. Αναγκάζομαι και βάζω χρήματα περισσότερα για φάρμακα που χρησιμοποιούν για την κύστη. Αυτά. Βέβαια, έχουμε πρόβλημα για να πάρουμε αναπηρικά καρεκλάκια, κηδεμόνες, πράγματα που βοηθούν τον άνθρωπο να κινηθεί στην καθημερινότητά του. Ένα αναπηρικό καροτσάκι, πόσα χρήματα στοιχίζει ένα μέσο αναπηρικό καροτσάκι και πόσα από αυτά καλύπτονται? Ανάλογα το αναπηρικό καρεκλάκι. Υπάρχουν από 500 μέχρι και 3.000. Αυτό που έχει γίνει τελευταία νομίζω αποκαλύπτουν το 50%. Τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα αναγκάζεσαι να τα πληρώσεις από την τσέπη σου. Κάποιες θεραπείες θα μπορούσαν να γίνουν και δεν γίνονται λόγω χρημάτων, λόγω έλλειψης χρημάτων? Βέβαια, ναι. Ποιες θεραπείες είναι αυτές? Φυσικοθεραπείες π.χ. Δηλαδή εγώ αυτό χρειάζομαι. Το ταμείο πλέον δεν χορηγεί φυσικοθεραπείες. Έχουν κοπεί. Και άτομα όπως είστε εσείς, καλή ώρα, τι αναγκάζονται να κάνουν? Στο σπίτι. Όσοι έχουν βοηθεί θα αναγκαστούν με τη μητέρα, τον πατέρα, κάποιον φίλο να κάνουν κάποιες ασκήσεις στο σπίτι. Ζήσατε και τη χαρά της μητρότητας. Ναι. Τι εμπειρία ήταν αυτή για σας? Χρειαστήκαν κάποια επιπλέον έξοδα? Αυτά καλύφθηκαν? Όχι, τίποτα πλέον δεν καλύφθηκε. Τίποτα. Όλα τα βάλαμε από τη τσέπη μας. Ούτε καν τα έξοδα της γέννησης του παιδιού? Όχι, όχι, τίποτα. Παρόλο που έχω αναπηρία, ούτε επίδομα γέννησης, ούτε κάποιο επιπλέον επίδομα για το μωρό που έχω τώρα δόθηκε. Ίσα ίσα έχουν κοπεί πάρα πολλά πράγματα.